τόσο θα θέλαμε να είστε και εσείς ανάμεσά μας εδώ από κοντά, φίλες και φίλοι, διότι αυτή η ενότητα είναι κάπως ξεχωριστή, μοναδική, διότι εδώ πλέον εξερευνούμε το θησαυρό της Κρήτης, τους θησαυρούς της Κρήτης, από το κρασί μέχρι τα προϊόντα, τυροκομικά, μέχρι οτιδήποτε θέλετε, τα κρεατικά. Εδώ είναι η παρείστικη η στήλη αυτή. Εγώ έτσι θα τη χαρακτηρίσω, γιατί όταν έρχεσαι δεν έρχεσαι ποτέ μόνη σου, Ιάσμη. Πάντα με την καλύτερη παρέα και πάντα με την ωραιότερη θεματική. Μάλιστα. Και πάντα ωραία συντροφιά με την Κάπα Στάντης, να το πούμε αυτό. Χέρι-χέρι πάνω αυτά. Πάντα. Χέρι-χέρι. Είστε καλά, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας ήρθατε. Είμαστε καλά. Αρχικά, ναι, όντως είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα, γιατί αυτό είναι το φαγητό, ενώνει, κάνουμε παρέα. Και σήμερα είμαστε εδώ όχι για να δούμε ακριβώς σε μια ενότητα φαγητού, αλλά για να μπούμε στη διαδικασία και να εξερευνήσουμε λίγο τα κρασιά του τόπου μας. Έχουμε ξαναέρθει με κρασάκι, ούτως ή άλλως κάθε φορά συνοδεύουμε έτσι αυτά που φτιάχνουμε, τα πιάτα μας. Έχετε κακομάθει, ντρέπεσαι να το πεις. Ακριβώς, βέβαια, έτσι με μια ποικιλία. Αλλά σήμερα ήρθαμε να το δούμε λίγο πιο εστιασμένα, να μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς αξιολογούμε όντως ένα κρασί. Αν θέλουμε να επιλέξουμε και να γευτούμε ουσιαστικά ένα κρασί, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, τι είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά του κρασιού, να δούμε λίγο τα αρώματά του, να δούμε λίγο τις διαφορές τις οποίες έχει κάθε ποικιλία από τις κριτικές μας ποικιλίες. Έχουμε επιλέξει 4 ποικιλίες. Ελπίζουμε να προλάβουμε να τις αναλύσουμε όλες 4. Και να δούμε, είναι το βασικό, με κάθε κρασί τι αντιστοιχεί. Και εννοώ βεβαίως στους μεζέδες, στις γεύσεις και στις πρώτες ύλες γενικότερα. Ακριβώς. Τι μας δίνει, ποιο είναι έτσι, η πολυπλοκότητά του και ποιος είναι ο χαρακτήρας του και πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι, να τα λέμε και αυτό, ότι εμείς εδώ στην Κρήτη μας αγαπάμε πάρα πολύ και το καλό κρασί και το ποιοτικό φαγητό. Αλλά μπορεί πολλές φορές να μην ξέρουμε πώς να τα συνδυάζουμε ιδανικά και να καταστρέφει το ένα τ' άλλο. Ακριβώς. Και να μην ξέρουμε και να αξιολογούμε ένα κρασί, παιδιά. Πολύ κρίμα. Είναι πολύ βασικό. Καταρχάς να πούμε, η Ιάσμη Καλαθάκη, διευθύντρια εκ μέρους των. Και έχουμε και τον Ζαφυράκη τον στρατή. Δεν είναι. Να σε προλογίσει. Οπότε δεν θέλουμε τίποτα στο εργαλείο. Πάντα εγώ προλογώ τους συνεργάτες μου, το ξέρετε, γιατί τους αγαπώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι πάντα μαζί μου. Ο λόγος είναι λοιπόν. Εννοείται, είμαι μαζί λοιπόν με τον Ζαφυράκη τον στρατή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Κάπα Στάντης. Έτσι είναι νέο μέλος της οικογένειάς μας. Και είναι ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το κρασί. Έχει κάνει και εστιασμένες σπουδές πάνω σε αυτό. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή είναι, κατά κύριο λόγο, είναι κάτι το οποίο το αγαπάει, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στο να μας ταξιδέψει λίγο στις ποικιλίες μας και να γευτούμε έτσι μαζί το κομμάτι του κρασιού. Οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μου. Καλώς ήρθες, στρατή. Καλώς βρήκα. Χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ. Καλώς μας ήρθες. Έχουμε ένα κοινό. Αγαπάμε το κρασί. Το καλό κρασί. Σε αυτό το τραπέζι μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι μια κοινή παραδοχή. Τώρα πάμε να πείσουμε και τον κόσμο να αγαπήσει το κρασί, αλλά με το σωστό τρόπο. Ακριβώς. Και να το αξιολογήσει σωστά. Που είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό που δεν έχουμε, μπορεί να έχουμε ένα κοινό, να αγαπάμε το καλό κρασί. Σίγουρα δεν έχουμε κοινό σε ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση του κρασιού. Ναι, και είναι τόσες πολλές οι ποικιλίες, στρατοί, και που αφορούν το νησί μας, που δεν τις γνωρίζουμε. Θα πάμε να τις δούμε, να τις γευτούμε και να τις συνδυάσουμε. Ιδανικά. Έτσι. Και να τις αξιολογήσουμε, θα κάνουμε λίγο τη διαδικασία της γευσιγνωσίας. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσουμε με κρασάκια λευκά και θα δούμε πώς κάνουμε τη γευσιγνωσία του κρασιού. Θα δώσω το λόγο από εκεί στο κύριο Ζαφυράκη, γιατί σταματάω να μιλάω. Το ξέρετε ότι είναι εντάξει. Εγώ να ρωτήσω κάτι, νομίζω και ο στρατής μπορεί να μου απαντήσει. Γιατί οι ποικιλίες, οι κριτικές είναι αναρρύθμιτες, θα έλεγε κανείς. Είναι αρκετές. Γιατί επιλέξαμε τις συγκεκριμένες που έχετε φέρει, με ποιο κριτήριο εννοώ ήταν η επιλογή αυτή. Αρχικά θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι έχετε ένα καταπληκτικό χώρο. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και ξαναέρχομαι. Να μας ξανάρθει όπως θες. Να μας ξανάρθει ο Νάρθιος. Γενικότερα όλο το κλίμα εδώ είναι πάρα πολύ φιλόξενο και την πρώτη στιγμή που ήρθα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν είναι και το κρασί. Είναι ένας χώρος απίστευτος που μπορείς να ταξιδέψεις μαζί του. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μας δώσει ένα κρασί. Επιλέξαμε λοιπόν αυτές τις 3 ή 4 ποικιλίες να αναφέρουμε για σήμερα, καθώς είναι οι κυριότερες και οι πιο βασικές ποικιλίες της Κρήτης. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αναρρύθμιτες οι ποικιλίες οι οποίες βρίσκονται στο νησί μας, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα και παγκοσμίως. Μάλιστα. Επιλέξαμε αλλά τιμάμε τον τόπο μας, πάντα, τιμάμε τα προϊόντα μας, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Και συνέχισε να έχουμε επιλέξει.
Έχουμε επιλέξει λοιπόν από λευκές ποικιλίες το μοσχάτο σπινάς, το οποίο είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε μια εβδομάδα. Ναι, ότι είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα κάνω σκουνάκι, παιδιά, δεν έχω διαβάσει σήμερα για την ενότητα. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Στη διάθεσή σου. Έλα, εγώ το έστειλα, αλλά δεν το διάβασα. Εννοείται ότι εσύ μας το έστειλες, αλλά για να δεις και τη σειρά. Ναι, ναι. Αν ξεκινάμε μοσχάτο σπινάς, πάρα πολύ ωραία. Εγώ το αγαπώ αν με ρωτάτε. Μοσχάτο σπινάς. Πολύ μου αρέσει. Και γίνεται ιδιαίτερο κανονικό μάθημα. Ναι, 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 ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποικιλίες του κρασιού, αναγνωριστική κτλ. Να πούμε το ότι κατά κύριο λόγο είναι ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στο F&B, ανήκει στο τμήμα του Food and Beverage των ξενοδοχείων. Και εννοείται ότι στα παιδιά τα οποία ακολουθούν και το κομμάτι της κουζίνας και το κομμάτι της μαγειρικής, ότι μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν μαθήματα ενολογίας. Μαθαίνουμε και τις κριτικές ποικιλίες, αλλά πιο σημαντικό μαθαίνουμε το food pairing, δηλαδή το πώς συνδυάζουμε το κρασί μας με το φαγητό μας. Γιατί και ένας μάγειρας είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζει, αλλά και εννοείται ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι της φιλοξενίας και του F&B. Ενδιαφέρουσα δηλαδή επιστήμη όμως, πραγματικά. Πάρα πολύ. Συνδυάζει τις νότες και τα αρώματα του κρασιού με τις γεύσεις από το εκάστοτε φαγητό. Εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό, να πω την αλήθεια. Θα μου επιτρέψετε να σας μοιράσω από μία λευκή κόλα στον καθένα. Θα κάνουμε διαγώνισμα τώρα. θα γράψουμε μία μονάδα. Δεν είναι διαγώνισμα, αλλά κατά κύριο λόγο, όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε σωστά ένα κρασί, το πρώτο πράγμα το οποίο κρίνουμε είναι το χρώμα του κρασιού. Οπότε, κριτική επιτροπή, δηλαδή. Μία λευκή κόλα χαρτιού ή μία λευκή επιφάνεια, κατά κύριο λόγο. Κάνουμε κανονικά έτσι μία μίνι γευστιγνωσία, θα σου πω. Κάνουμε μία μίνι γευστιγνωσία και θα πάρουμε λίγο τα βήματα του πώς αξιολογούμε ένα κρασί για να το ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα χρώμα και λέμε, α, αυτό τι χρώμα είναι, πάει λίγο στο λεμονί, πάει λίγο στο κίτρινο χρυσό, να μπορούμε να το αξιολογούμε και να το αξιολογούμε σωστά. Οπότε θα μας καθοδηγήσει εδώ πέρα ο κύριος Ζαφυράκης το πώς ακριβώς κάνουμε αξιολόγηση αρχικά του χρώματος. Κύριε Ζαφυράκη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Γιατί λοιπόν, κατά κύριο λόγο, διεγείρει το ενδιαφέρον τον αυτό. Μία από τις πιο σημαντικές ποικιλίες της Κρήτης, που είναι το μοσχάτο σπίνας. Κατά κύριο λόγο, βέβαια, όταν ακούμε μοσχάτο, μας προπέμπει νομίζω όλους μας σε κάτι πιο γλυκό. Τύπου μοσχάτο ντάστι, αυτό το αφρό που προτιμούν περισσότεροι. Είναι ένα πολύ ευκολόπιο κρασί. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορεί να προέρχεται από την ίδια οικογένεια του μοσχάτου, το μοσχάτο σπίνας. Είναι μια κριτική ποικιλία, η οποία προέρχεται από ένα χωριό, το οποίο ονομάζεται Σπίνα και βρίσκεται στα Χανιά, στα πανέμορφα Πάρα Χανιά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Και τι κάνουμε. Έχουμε λοιπόν την ποικιλία μοσχάτο σπίνας. Αρχικά είπαμε ότι είναι μια κριτική εδώ δικιά μας ποικιλία. Προέρχεται από πολλά χρόνια πίσω σαν ποικιλία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αξιολογούμε σε ένα κρασί είναι το χρώμα. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε τη λευκή μας επιφάνεια. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το χρώμα. Έχει γίνει εκπαιδευτική πλέον η ενότητα, το βλέπετε. Τι ωραίο. Πάρα πολύ σωστά πιάσαμε όλοι το ποτήρι από το σημείο αυτό. Καθώς, πολύ σωστά. Να πω στον κόσμο ότι μία φορά έκανα το λάθος και το έπιασα από εδώ σε εκπομπή και με το που το έκανα ήρθε μήνυμα από τον κύριο Ζαφυράκη. Το ποτήρι δεν το κρατάμε από εκεί. Αυτά καλό είναι να λέγονται. Εμείς είμαστε από χωριό, πες. Το πιάνουμε και έτσι. Σημασία έχει να. Παρ' όλα αυτά όμως είναι καλό να γνωρίζουμε όλοι το λόγο τον οποίο κρατάμε από αυτό το σημείο το ποτήρι. Ο λόγος είναι καθαρά λόγω θερμότητας, γιατί ένα κρασί πρέπει πάντα να σερβίρεται στη σωστή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα από αυτό εδώ το σημείο να μην αλλοιώνεται η θερμοκρασία του κρασιού. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε να αξιολογήσουμε το κρασάκι μας. Είπαμε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε το χρώμα. Mm-hmm. Γιατί όμως κοιτάμε το χρώμα? Τι είναι αυτό? Χαρακτηριστικό να πω, του κρασιού. Όχι, ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό του κρασιού. Τι είναι? Πολύ σωστά. Πολύ. Θέλουμε να δούμε λοιπόν άμα υπάρχει μια διάβγεια στο κρασί μας. Άμα είναι καθαρό, άμα είναι. Ναι, εδώ έχει το κυτρινοπό όμως το χρώμα. Δεν ξέρω εδώ πώς το κριτικάρετε εσείς ή πώς το αξιολογείτε. Ωραία. Αυτό το κυτρινοπό χρώμα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Πολύ ωραία. Του χρώματος. Πετύχαμε. Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε, παρατηρούμε μήπως κάποιες αντάβιες ή κάτι πρασινοπό έτσι. Α, το γύρω-γύρω εννοείς. Mm-hmm. Γύρω-γύρω από το κρασί, λοιπόν, ναι, βλέπουμε. Το ότι είναι λίγο. Φλιτζάνι. Το φλιτζάνι. Λοιπόν, γύρω-γύρω από το κρασί, βλέπουμε το ότι υπάρχει έτσι μια αρκετά ανοιχτό χρώμα. Δεν είναι πράσινο, άρα δεν είναι φρέσκο.
Σωστά. Δεν βλέπω πράσινο, δεν βλέπω. Υπάρχουν πράσινα στα ταπίζια, κοιτάξτε λίγο καλύτερα. Φοράω και γυαλιά, ό,τι ζεστάκι. Δεν μπορείτε να πείτε όχι. Υπάρχουν. Ωραία, οπότε λοιπόν όταν υπάρχουν πράσινα στα ταπίζια γύρω-γύρω, δηλώνεται το ότι είναι φρέσκο το κρασί μας, σωστά. Ακριβώς. Και το μοσχάτος πίνας είναι μια ποικιλία η οποία κατά κύριο λόγο πρέπει να καταναλώνεται όταν είναι φρέσκια. Ωραία, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να λάβουμε το συγκεκριμένο κρασί είναι τα αρώματα τα οποία βγάζει και η φρεσκάδα αυτή. Οκ, okay, πολύ ωραία. Αφού μόνο ένα φρέσκο κρασί, δηλαδή μοσχάτος πίνας, μπορεί να γυάλει, έτσι. Ναι, σωστά. Και γενικότερα οι περισσότερες λευκές ποικιλίες θα βγάλουν αρώματα φρέσκα και γι' αυτό τα λευκά κρασιά κατά κύριο λόγο, εκτός σπάνιων περιπτώσεων, καταναλώνονται όταν είναι φρέσκα. Τέλεια. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στη μυτή ή όχι. Ναι, ναι, εγώ το έχω κάνει δύο. Ναι, γιατί εγώ έχω περάσει γι' αυτό. Λοιπόν, είναι να το αξιολογήσουμε στη μύτη. Είμαι, λέει, ήδη στο δεύτερο ποτήρι. Στροβιλίζουμε λίγο το ποτήρι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί. Έτσι ώστε να αναδείξει περισσότερο τα αρώματα. Είναι αγαπημένη σου ποικιλία. Την αγαπώ. Τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσει. Μπορείς να μας βρεις και κάποια αρώματα τα οποία σου βγάζει στη μύτη. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Σπεριδοειδή. Πω. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Τι άλλο. Έχω γίνει πολύ καλή. Ναι, έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Πάμε. Τι άλλο. Πω, παιδιά, μυρίζει εξαιρετικά, ε. Οπότε πίνουμε μόνο, πες μας, δεν σας έρχεται αυτή η φρεσκάδα του κρασιού. Σε χαμομήλι θα μπορούσα. Ναι. Βότανα. Είναι το χαμομήλι, είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Πολύ σωστά. Τι άλλο. Αυτά τα αρώματα πώς έρχονται και δένουν με το μοσχάτος πίνας, με το συγκεκριμένο κρασί. Δηλαδή, παιδιά, είναι η ποικιλία τέτοια που βγάζει τέτοια αρώματα. Πολύ ωραίο αυτό που μου είπες, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι το κρασί, το σταφύλι από μόνο του δίνει συγκεκριμένα αρώματα ανάλογα την ποικιλία. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι ακόμα και το χρώμα το παίρνει από διάφορες επεξεργασίες. Παιδιά, το κρασί είναι ένα φυσικό προϊόν. Ακόμα και τα αρώματα κάθε ποικιλία και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τερουάρ. Το τερουάρ λοιπόν έχει να κάνει σχετικά με το υπέδαφος, το έδαφος, την υγρασία, το υψόμετρο. Που ευδοκιμεί όλα το σταφύλι αυτό καθεαυτό δηλαδή. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για ένα σταφύλι. Γι' αυτό και πολλές φορές συναντάμε ένα μοσχάτος πίνας παραθαλάσσια και έχει διαφορετικά αρώματα με ένα μοσχάτος πίνας το οποίο βρίσκεται σε πιο υψηλό υψόμετρο ή σε μια διαφορετική περιοχή. Αυτό χαρακτηρίζει μετέπειτα και την αξία της κάθε φιάλης, του κάθε κρασιού. Εννοείται, γιατί έχει διαφορετική δυναμικότητα. Δυναμικότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό και βρίσκουμε πάρα πολλές παραλλαγές, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια συγκεκριμένη ποικιλία με διαφορετικό στυλ όμως. Mm-hmm. Βασικά της ποικιλίας είναι πάνω κάτω τα ίδια, απλά επειδή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τερουάρ που είπαμε. Μας δίνουν και διαφορετικά στυλ κρασιού. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, που μας δίνει έτσι τα αρώματα τα συγκεκριμένα και βλέπουμε και ότι είναι ένα φρέσκο κρασί, μπορούμε να προσδιορίσουμε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο το που έχει παραχθεί το τερουάρ του, το οτιδήποτε. Εννοείται πως μπορούμε. Για παράδειγμα, ποιος το συγκεκριμένο κρασί. Αυτά, υπάρχουν και συγνώστες, συγγνώμη, σε διακόπτω στρατή που έχω δει και κάτι ντοκιματέρ και γνωρίζω. Μυρίζοντας ένα κρασί, δοκιμάζοντας το, μπορούν να σου πούν ότι είναι από Αμπελώνα της Γαλλίας, δυτικοανατολικά της Γαλλίας. Έλα, Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Ναι. Και όμως είναι πραγματικότητα. Γιατί εξειδίκευση πρέπει να έχεις στο κομμάτι αυτό. Ο Αμπελώνας αριστερά, δίπλα στον δρόμο κτλ. Ναι, εκεί που πήγαινε σχολείο. Ναι. Αλλά και οι γευστικοί σου κάλικες, πώς μπορούν. Ακριβώς αυτό πήγα να πω, κύριε Ζαφυράκη, μπορούμε να πιούμε και εκείνη τη στιγμή βλέπω τον Ελευθέρη που πίνει. Συνεχίστε εσείς. Φαίνεται η καλή μαθήτρια. Η καλή μαθήτρια φαίνεται. Παρακαλώ να εκτιμηθεί αυτό. Ένα κρασί παραπάνω. Μοσχάτος πίνας λοιπόν. Το θέμα είναι και με το τι συνδυάζεται. Βέβαια δεν απαντήσαμε στην ερώτηση της Χριστιανάς, αλλά ναι, εγώ προχωράω. Ναι, γιατί ακριβώς να ήπιαμε ποτέ. Τι σας δίνει στο στόμα. Είναι εξαιρετικό. Πεντανόστιμο. Μπορώ να πιω κι άλλο εγώ να τα συζητήσετε. Εννοείται. Συνδυάζονται τα αρώματα που αρχικά βρήκαμε από τη μύτη σε συνδυασμό με το στόμα. Ναι. Εγώ θα πω ναι. Υπάρχει μια συνέχεια. Mm-hmm. Υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία με τη διαφορά ότι πλέον διέβασε και το εινόπνευμα που λέμε. Το, τη το δύναμή αλκοόλ, του. Ναι, το αλκοόλ τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Αλλά πολύ τα ωραία, αρώματα είναι αυτά που μυρίζουν. Το αλκοόλ, καλό είναι να πούμε ότι το δημιουργεί από μόνο του το κρασί μέσω των ζαχάρων. Ναι. Δεν γίνεται καμία προσθήκη. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό, γιατί λόγω της δουλειάς μου στους ζωικικά παστάντες έχουν έρθει πάρα πολλοί μαθητές και μου έχουν πει, μα πώς γίνεται να έχει αλκοόλ ένα κρασί.
αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τόσο τα αρώματα όσο και το αλκοόλ είναι κάτι φυσικό, το οποίο προέρχεται από το ίδιο το σταφύλι. Δεν κάνουμε καμία προσθήκη. Έχουμε περάσει λοιπόν στο επόμενο στάδιο της γευσιγνωσίας ενός κρασιού, το οποίο είναι το στόμα. Συνήθως θα δούμε να παίρνουμε μία μικρή γουλιά στο στόμα και στη συνέχεια να ρουφάμε λίγο οξυγόνο προς τα μέσα στο στόμα. Το έχετε δει ποτέ αυτό? Περίμενα αυτή κάνετε τη στιγμή. Πάμε, Φέρι, πάμε. Μου φαινόταν αστείο, γιατί μου φαίνεται δύσκολο να το κάνεις αυτό. Ωραία, θα αντιγράφουμε τις κινήσεις σου, Στρατή. Όχι, δύσκολο. Στην ουσία τι κάνουμε? Ρουφάμε λίγο οξυγόνο μέσα. Ακριβώς. Γιατί όμως είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό? Πολύ ωραία. Γιατί φέρνοντας το κρασί σε επαφή με το οξυγόνο, απελευθερώνονται τα αρώματα και τα γευστικά του χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και το αναδεύουμε μες στο ποτήρι, για να έρθει να μεγαλώσουμε την επιφάνειά του. Όταν το ανακατεύουμε, αυτό πάει να πει ότι η επιφάνειά του μεγαλώνει, άρα έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, οι δεσμοί του οξυγόνου απελευθερώνουν, συνήθως γίνεται δέσιμο με τις γευστικές και τις αρωματικές ενώσεις, και έτσι απελευθερώνονται μέσα στο ποτήρι και μέσα στο στόμα μας κατ' επέκταση. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει στην πρώτη γουλιά για να καταλάβουμε όλα όσα θα μας δώσει το κρασί στην πορεία? Δεν χρειάζεται να το κάνουμε κάθε φορά που πίνουμε? Όχι. Την πρώτη γουλιά. Ακριβώς, την πρώτη γουλιά, ώστε να δούμε το ότι όντως το κρασί μας αποδίδει αυτό που περιμένουμε να μας αποδώσει και να το γευτούμε ουσιαστικά. Γιατί παίρνοντας τον αέρα, έτσι έχουμε και καλύτερη άποψη για τη γεύση του και για το σώμα το οποίο μας δίνει. Φοβερό. Πολύ ωραία. Έχουμε μέτρια οξύτητα, Στράτη, σωστά? Πολύ σωστά. Η οξύτητα είναι μέτρια, το ίδιο και η αλκοολική βαθμή. Δεν έχουν πάρα πολύ υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς ένα μοσχάτος πείνας. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο, παιδιά, παίζει η επίγευση σε ένα κρασί. Εγώ έχω γευτεί το συγκεκριμένο κρασί τώρα 2-3 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η γεύση έχει μείνει αναλύωτη ακόμα στο στόμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα καλό κρασί. Αλήθεια είναι αυτό. Μετά η επίγευση να σου αφήνει ακόμα τα χαρακτηριστικά. Συνήθως χάνεται αν δεν έχει δηλαδή καλή επίγευση. Βέβαια, υπάρχουν κρασιά τα οποία δεν έχουν σωστή πολύ επίγευση. Μακριά επίγευση. Δεν έχουν σωστή επίγευση. Με αποτέλεσμα, με το που πίνουμε το κρασί, μετά να αλλοιώνει τη γεύση στο στόμα. Σαν να μην ήπιες ποτέ δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι ωραίο νομίζω αυτό. Στρατή, με τι συνδυάζεται, θέλεις να πούμε? Ναι, να μας πείτε, παρακαλούμε, ιδανικά. Βασικά, θα ήθελα λίγο να πούμε ότι το λευκό κρασάκι μας, κατά κύριο λόγο, δεν θα συνδυαστεί με ένα κόκκινο κρέας. Δηλαδή, το πάμε λίγο σε αντιστοιχεία χρωμάτων. Το ψάρι, ας πούμε. Για παράδειγμα, θα πάμε με ένα ψαράκι. Λευκό, πολύ σωστά. Γιατί, όπως είπαμε, καταναλώνεται όταν είναι φρέσκο και θέλουμε τη φρεσκάδα. Οπότε μας θυμίζει και λίγο καλοκαιράκι. Οπότε θα μας πάει λίγο στο λίγο ψάρι. Και λίγο πολύ ωραία. Θα μας πάει σε κάτι πιο απαλό. Είπες πριν πάρα πολύ σωστά ότι έβγαλε άνθιες περιδοειδή. Οπότε θα μας παραπέμψει και σε μια σαλάτα πράσινη με διάφορες. Σε ένα κοτόπουλο. Άρα πάμε, με λευκή χρέος, σάλτσα. Πάμε να γευτούμε δηλαδή κάτι που είναι κοντά σε αυτό και όχι αντίθετο σε αυτό για να συμπληρωθούν οι γεύσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πάμε να κάνουμε ένα συνδυασμό φαγητού με κρασιού να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ένα πάρα πολύ έντονα γευστικό κοντρά γεύσης. Ναι, κατανοητό. Και να έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει πολύ πιο ήπια γεύση, γιατί τότε υπερτερεί το φαγητό. Και παρόλο που το κρασί μας θα είναι πάρα πολύ αξιόλογο, με το συνδυασμό αυτό θα μας φανεί πάρα πολύ ήπιο το κρασί. Δεν θα μας φανεί πολύ έντονα γευστικά. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε κάνει σωστό συνδυασμό. Εξαιρετικές πληροφορίες οι οποίες λαμβάνουμε σήμερα, ακόμα και για το κρασάκι του τόπου μας, το οποίο είναι καθαρό. Γίναμε ενόφιλοι όλοι. Κλείσαμε εδώ την καριέρα μας. Ξεκινάμε μια καινούρια. Λοιπόν, να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Γιατί να το ξέρουμε και αυτό. Ό,τι σε Ιάσμη θα σου απαντήσει. Σε εμά του δύο να απευθύνεσαι. Να πω για το μοσχάτο πείνα και να περάσουμε στο επόμενο κρασί, το ήπιατε. Επειδή είπαμε πρώτα θα μπορούσε να ταιριάξει με ένα κοτόπουλο το οποίο π.χ. θα έχει μια λευκή σάλτσα ή μια κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος ξέρουμε ότι είναι υψηλή σε λιπαρότητα. Θα μας τέριαζε αυτό το κρασί με υψηλή λιπαρότητα σε φαγητά? Το συγκεκριμένο κρασί μπορείτε να μου απαντήσετε και μόνοι σας αυτό. Η επίγευση η οποία σας έβγαλε είχε λιπαρότητα? Σας έβγαλε λιπαρότητα? Σας έβγαλε λιπαρότητα? Κύριε, όχι, δεν μου αφήνει. Εσάς σας έβγαλε, παιδιά, λιπαρότητα? Όχι. Καμία. Άρα θα σας άρεσε να το συνδυάσετε με ένα πιάτο το οποίο έχει λιπαρότητα? Δεν θα ψάχναμε ίσως ένα διαφορετικό. Τα φανταζόμαστε, τα σκεφτόμαστε. Αν μου έδινες ένα λιπαρό πιάτο, θα το προχωρούσα εγώ. Αυτό είναι για σένα, μπιχτή, τα λιπαρό πιάτο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο κρασάκι. Κανονικά, να πούμε ότι υπάρχει πτυελοδοχείο. Δηλαδή, όταν κάνουμε γευστηγνωσία κρασιών, δοκιμάζουμε λίγο, παίρνουμε έτσι το πρώτο και μετά αδειάζουμε το ποτήρι μας. Τώρα, επειδή ο στόχος, επειδή με έχει πληρώσει, ήταν να μην βγει η υπόλοιπη εκπομπή, θα το πιούμε και θα πάμε στο επόμενο. Αυτό έχω αποφασίσει για σήμερα. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Κούπα, ναι. Όχι, δεν είναι κούπα. Εντάξει, λοιπόν, θα σας αλλάξω ποτήρια. Συγγνώμη, έχεις δυνατότητα να μας αλλάξεις ποτήρια και μας πει να το πιούμε. Εννοείται. Και το επόμενο ωραία. Κρασί, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις σημειώσεις που έχουμε εδώ από την Καπαστάτης και από την αγαπημένη μας την Ιάσμη, την Καλαθάκη, πολύ ωραία. Είναι η Βιλάνα, για όσους την έχετε ακούσει, μια κριτική ποικιλία επίσης, ξηρό κρασί. Ακριβώς, λευκό κρασί. Συνεχίζουμε στις λευκές ενοποιήσεις, στις λευκές ποικιλίες. Είναι ένα κρασί το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό του τόπου μας. Ένα κρασί το οποίο δίνει παρόμοια χαρακτηριστικά με το μοσχάτο πείνας. Αλλά, οπ, ήρθαν τα ποτηράκια. Πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι εγώ τίνω περισσότερο στα λευκά κρασιά. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για την προσωπικότητα του καθενός, τι αγαπά περισσότερο στα κρασιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απόχρωση τελικά. Αλλά... Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα αρεστότητας, δηλαδή το τι σου αρέσει. Εγώ, ας πούμε, ναι, πραγματικά, ενώ αγαπάω τα λευκά, εκτιμώ πάρα πολύ τα κόκκινα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκες συνοποιήσεις. Γι' αυτό μπορεί. Θεωρώ ότι σου δίνουν πολύ πιο έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορείς να νιώσεις τις σταμίνες. Και επειδή συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με κόκκινο κρέας, που είναι αδυναμία. Α, είδες, επειδή εμένα δεν μου αρέσει πολύ το κρέας, οπότε κατάλαβα γιατί μ' αρέσει. Ανυπομονώ, όπως και πώς, η αλήθεια είναι να δω. Τη σύγκριση με το προηγούμενο. Ακριβώς. Και τώρα. Όχι ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά ως προς τις γεύσεις περισσότερο. Και τώρα έτσι, γνωρίζετε τη σειρά και τη διαδικασία. Ναι. Μισό λεπτό να ξεκινήσουμε. Που εδώ πέρα μπορείτε πλέον να καταλάβετε τη διαφορά με το προηγούμενο. Γιατί άμα μπούμε στη διαδικασία να το βάλουμε έτσι πάνω, να το γύρουμε στο λευκό το χαρτί, βλέπουμε ένα χρώμα πολύ διαφορετικό. Η απόδοση του χρώματος που έχουμε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Σωστά, κύριε Καφυράκη. Πάρα πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πιο χρυσοπράσινο είναι. Πολύ σωστά. Έχουμε λίγο πιο έντονο κίτρινο χρώμα, ενώ το προηγούμενο δεν ήταν τόσο πολύ. Όχι, δεν ήταν. Δεν πάμε έντονο. Στο πιο και χρυσό. Παρόλα αυτά, βγάζει όμως, χρυσό. Το πρώτο πράγμα το οποίο αξιολογούμε πέρα από το χρώμα είναι και η διάβγεια του κρασιού. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς σε περίπτωση που το κρασί μας το δούμε ότι είναι θολό, κατά κύριο λόγο υπάρχει κάποιο θέμα στο κρασί μας. Ωραία, όταν είναι θολό, τι εννοούμε, δεν βλέπουμε εκτός το χαρτί από κάτω. Ναι. Δεν βλέπουμε το χαρτί. Ναι. Μας βλέπει όλους σε εστιατόρια και τα μιλάμε με λευκή κόλλα να βγαίνει από την τσέπη. Πρωτίστως. Εκτός και αν υπάρχει πιθανότητα να είναι θολό το κρασί. Βεβαίως, άμα είναι αφιλτράριστο. Ακριβώς. Να το πούμε γιατί έχουμε πιει και εδώ αφιλτράριστο κρασί. Έχουμε φέρει σαν ποικιλία. Δεν το καταλάβαμε. Το είχαμε καταλάβει. Τίποτα. Γιατί δεν είχαμε αξιολογήσει σωστά το κρασί τότε. Την επόμενη φορά τώρα δεν ξέρω. Σας θέλω εκπαιδευμένους. Ένα ξέρετε, γι' αυτό το κάνω. Λευκή κόλλα. Μην το λευκή κόλλα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να περάσουμε στα αρωματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Αναδεύουμε. Δίνουμε λοιπόν οξυγόνο στο κρασί μας. Του δίνουμε το χρόνο να αναπνεύσει. Μυρίζουμε. Πιο δύσκολο μου φαίνεται με αυτό. Είναι λίγο πιο κλειστό, ίσως. Πιο δύσκολο. Πιο περιορισμένο. Το μοσχάτος πείνας είναι μια πάρα πολύ έντονα αρωματική ποικιλία, κάτι το οποίο το εμειδώσαμε κι εμείς μόλις. Περνώντας σε μια άλλη, αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά. Εδώ βλέπουμε κάποια πιο βασικά χαρακτηριστικά, πιο στάνταρ χαρακτηριστικά και όχι στο προηγούμενο που ήταν πιο πολύ να ανακαλύψεις πολλά πράγματα. Ακριβώς. Εδώ έχει μια γεύση πολύ συγκεκριμένη το κρασί αυτό, που απλά σε βάζει διαδικασία να πεις ποιο υλικό σου θυμίζει. Τι σκέφτομαι έχει μέσα. Τώρα, σκέφτομαι. Ένα, δύο το πολύ. Όχι όπως πριν. Πολύ χαίρομαι για αυτή τη διαδικασία. Σε λουλούδι. Δεν μου θυμίζει φρούτα. Μου θυμίζει κάτι σε λουλούδια. Όπως. Τώρα όπως. Περίμενε. Στρατή, εύκολο είναι. Στρατή, μισό λεπτό. Γιατί εμείς εδώ. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Μια χαρά ξέρουμε εμείς. Το χαρακτηριστικό. Εγώ αποποιούμε τον ευθύνο. Αυτό έχει να κάνει με το γιασεμί. Γιασεμί, και μου αρέσει πέρα. Γιασεμί, Γιασεμί. Γιασεμί. Εγώ. Εσύ είσαι γιασεμί. Γιασεμί. Σωστά και αυτό. Μας βγάζει και λίγο ροδάκινο. Το κρασί σου είναι. Το κρασί μου. Μας βγάλει και λίγο ροδάκινο. Ροδάκινο, μας βγάζει ροδάκινο. Ναι, εμένα μου βγάζει. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάλι και εδώ πέρα εσπεριδοειδή και νότες από λεμόνι, και νότες από πορτοκάλι. Να, τώρα εκεί οι δάσκαλοι δεν έφτασαν. Μέχρι τα λουλούδια κατάλαβα. Τα άλλα δεν ήρθανε. Να σου κάνουμε ρωτήσεις, τι αλκοόλ έχουμε. Εδώ έχουμε λίγο περισσότερο αλκοόλ συγκριτικά με το προηγούμενο κρασάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν έχουμε πολύ υψηλές οξύτητες, ούτε πάρα πολύ υψηλό αλκοόλ.
Ναι. Δοκίμασες, ε. Ναι, θέλω, να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Παίζει σημασία η εινοποίηση με τον τρόπο που γίνεται ή το εινοποιείο κάθε φορά που... Αλκοολικός βαθμός. Ναι. Βεβαίως, γιατί όπως είπαμε, ο αλκοολικός βαθμός προέρχεται από τα ζάχαρα. Στις νότες των γεύσεων. Στις νότες των γεύσεων εννοείται. Άμα δεν υπάρχει μια σωστή ισορροπία και άμα είναι πιο έντονος ο αλκοολικός βαθμός, αυτό φαίνεται στον καταναλωτή. Το καταλαβαίνει και επηρεάζει πάρα πολύ. Σκιάζει λίγο τα αρώματα, οπότε υπερτερεί λίγο το αλκοόλ. Κάτι το οποίο μας καίει ιδιαίτερα στο στόμα αλλά και στη μύτη. Οπότε καλύπτει. Έχω και άλλη ερώτηση που πιάσαμε την εινοποίηση. Η εινοποίηση σε τι επίπεδο επηρεάζει είτε τα αρωματικά χαρακτηριστικά είτε τα γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού. Δηλαδή, λέμε πολύ συχνά, ειδικά εδώ στην Κρήτη, ότι εινοποίησαμε ένα κρασί, κάναμε μια εινοποίηση και βλέπουμε, ας πούμε, μια βιλάνα ή ένα μοσχάτο πείνα, το οποίο το δοκιμάζουμε και δεν έχει καμία αρωματική απόδοση από αυτές που περιμένουμε όντως να μας δώσει η ποικιλία. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από την εινοποίηση. Κατά κύριο λόγο, πάλι παίζει το τερουάρ. Το τερουάρ, από εκεί ξεκινάει η βάση. Από το αμπέλι, παιδιά. Από εκεί, ανάλογα με την τοποθεσία την οποία βρίσκεται η κάθε ποικιλία, γι' αυτό και έχει θεσπιστεί νομοθεσία πάνω σε αυτό, και όταν θέλει κάποιος να βγάλει ένα καλό κρασί και να το προσφέρει στην αγορά, αιτείται αν μπορεί να φυτέψει συγκεκριμένη ποικιλία στο συγκεκριμένο αμπελοτόπι. Εφόσον λοιπόν είμαστε στο αμπέλι, με διάφορες μετρήσεις, ο παραγωγός μετράει τα ζάχαρα, που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του κρασιού. Και πάμε μετά στο κομμάτι της εινοποίησης. Είναι καθαρά στην ευχέρεια του κάθε εινολόγου πότε εκείνος επιθυμεί να διακόψει τη ζύμωση και αντίστοιχα θα έχει τον αλκοολικό βαθμό τον οποίο ζητάει στο κρασί, αλλά και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτά που αποδίδει κάθε ποικιλία. Εξαιρετικά. Εδώ, με τι το ταιριάζουμε. Ναι, μπράβο, με τι το ταιριάζουμε. Ιδανικά. Παιδιά, δεν έχει πάρα πολλές διαφορές συγκριτικά με το μοσχάτο πείνας, γιατί και η βιλάνα είναι μια ποικιλία, όπως είδαμε, η οποία θέλουμε να μας δώσει φρέσκα αρώματα. Οπότε πάμε πάλι σε ψαράκι, σε πολύ ωραίο κοτόπουλο. Ψάρι πάνω, εδώ δεν βλέπω. Δηλαδή, να πούμε ότι ταραμοσαλάτα. Φέραμε τυράκια, φέραμε αλαντικά, έτσι για να... Είχε πεντανόστιμα και ανυπομονώ. Αλλά όταν έφτιαξα το συγκεκριμένο πλατό και το έδειξα στον κύριο Ζεφυράκη, μου είπε θα φάμε αλαντικά με λευκά κρασιά, ξέχνατο. Οπότε κάπως... Είναι για ομορφιά εδώ. Είναι για ομορφιά, θα φάμε στο τέλος, υπόσχομαι στον κόσμο, είναι για off camera. Με το κόκκινο κρασί. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά, βλέπω εδώ τυρί με κάποιο. Τι είναι αυτό, τυρί είναι με ρίγανη. Με ρίγανη, το οποίο άμα είναι πολύ χαμηλό σε λιπαρά, ταιριάζει με το συγκεκριμένο. Θα σας πω, κρασί. Μην το ρισκάρετε, ένα λεπτάκι δώστε μου. Α, έχουμε εδώ, για ψυχνώστε. Καλό είναι, καλό. Α, φάμε κι εμείς. Όχι, διάλεξε. Νομίζω ότι ταιριάζει εξαιρετικά πολύ. Γιατί, γιατί έχει θυμάρι. Ή ρίγανη, ναι. Ή όποιο βότανο. Ναι. Έχει ερωτήσεις, Δανάη, την ακούω. Ναι. Έχει ερωτήσεις γιατί τις μεταφέρουμε και εμείς όσο μπορούμε. Όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στο κρασί, το λευκό είναι της βιλάνας. Αναφερόμαστε σε ποικιλία που μας δίνει αποκλειστικά βιλάνα ή μπορούν να ενσωματωθούν μέσα νωρίτερα και άλλες ποικιλίες να μας δώσουν βιλάνα. Παιδιά, στο αμπέλι είναι διαφορετικές οι ποικιλίες του κρασιού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για βιλάνα, μιλάμε βιλάνα. Στο κομμάτι μετά τη εινοποίηση. Υπάρχει σταφύλι που λέγεται ναι, βιλάνα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι διαφορετικές ποικιλίες. Υπάρχει σταφύλι που λέγεται βιλάνα, υπάρχει σταφύλι το οποίο λέγεται μοσχάτος πείνας. Υπάρχει σταφύλι το οποίο λέγεται θραψαφύρι. Κάθε φορά που φέρνουμε κρασάκια, εννοούμε. Παιδιά, είναι το όνομα του σταφυλιού. Δεν είναι της ποικιλίας. Όχι οι αναμίξεις που μπορεί να γίνονται. Είναι σαν να λέμε αγλάδι μήλο ή σαν να λέμε μήλο το μικροπύρινο και το μεγαλοπύρινο. Δηλαδή το κόκκινο και το κίτρινο. Παρ' όλα αυτά όμως. Η απόκληση, και πολύ σωστά ρωτάει Δανάη, η απόκληση μεταξύ των εινοποιών, γιατί θα πιούμε ναι, βιλάνα από τα Χανιά, θα πιούμε και βιλάνα από τη Σιτία και από το Ηράκλειο. Διαφέρουν τα κρασιά αυτά. Διαφέρουν τα κρασιά λόγω του διαφορετικού τερουάρ. Αυτό, λόγω του διαφορετικού υψόμετρου, το χώμα, το υπέδαφος, ξεκινάει. Τα πάντα. Με συγχωρείτε να συμπληρώσω. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από το αμπέλι. Με συγχωρείτε να συμπληρώσω το ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δοκιμάσουμε παιδιά και ένα κρασί το οποίο μπορεί να είναι και τα δύο από την περιοχή του Ηρακλείου, από διπλανά χωράφια και να έχει γίνει εινοποίηση και να μας δώσουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι πριν αυτό που είπε ο κ. Ζεφυράκης, το ότι ανάλογα με τον τρόπο που χειριζόμαστε την εινοποίηση, πότε τη σταματάμε, αν επιλέγουμε
να την επεξεργαστούμε με έναν βιολογικό τρόπο, αν επιλέγουμε να βάλουμε θειώδη π.χ. Αν επιλέγουμε να πούμε. Υπάρχει όλη η διαδικασία της συνοποίησης, η οποία εννοείται ακριβώς να γίνει vegan. Μπράβο, Καλτσάκη. Να φάει τότε τα καλτσούνια μαζί με το φαγητό. Ακριβώς, να επιλέξουμε να κάνουμε το φιλτράρισμα, να επιλέξουμε να το δουλέψουμε με τις λάσπες του, με την λάσπη. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές συνοποίησεις που μπορεί να δοκιμάσουμε. Ένα να περάσει από βαρέλι, να περάσει ορίμανση. Άρα ένα vegan κρασί είναι πιο ποιοτικό από όλα τα υπόλοιπα, να το χαρίσουμε. Όχι, δεν είπα κάτι. Όχι, όχι, δεν είναι απόλυτα. Όχι, έχει διαχειριστεί απλά με προϊόντα τα οποία δεν έχουν ζωική προέλευση. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με ποιοτικό ή όχι. Μπορεί να δοκιμάσει ένα vegan κρασί, το οποίο να είναι πολύ ποιοτικό. Μπορεί να δοκιμάσει και μια υνοποίηση vegan κρασιού, η οποία να σου δώσει ένα κρασί το οποίο δεν είναι τόσο καλό, δεν έχει τόσο καλή απόδοση. Μάλιστα, μάλιστα, εντάξει, μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος χειρισμός υνοποίησης και ο καλύτερος, έτσι, η καλύτερη επιλογή του τερουά και της καλλιέργειας μας δίνει ένα πολύ σωστό ποιοτικό κρασί. Γι' αυτό και είναι πολύ ιδιαίτερο, παιδί, γιατί είναι κάτι ζωντανό. Είναι ζωντανό ακόμα και στο ποτήρι μας. Ξεκινάει να και παίρνει ζωή από τη στιγμή που το φυτεύουμε μέσα στη γη και εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο ποτήρι μας. Μέχρι και τη στιγμή που το αναδεύουμε, είναι κάτι ζωντανό που κάθε ποτήρι μπορεί να μας δώσει κάτι διαφορετικό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και αυτό δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να δούμε ούτε το βιδιανό, παιδιά. Ούτε το κοτσιφάλι. Εκεί που λέγαμε, Χριστιανά μου στο γραφείο, ότι μόνο 4 κρασάκια θα δοκιμάσουμε. Θα τελειώσει ο χρόνο για να δούμε. Πού να ξέραμε εμείς οι αθεόφοβοι. Part 2, μήπως. Ναι, 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 θα το σκεφτούμε να γίνει part 2. Και εννοείται ότι θα υπάρχουν τα κρασάκια διαθέσιμα. Λυπάμαι, το κόσμο, αλλά διαθέσιμα για το. Έτσι για το διάλειμμα, να μπορέσετε να το δοκιμάσετε. Πριν σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπαμε, τα πολύ πολύ σημαντικά, τις χρηστικές πληροφορίες που λάβαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του κρασιού, γιατί είπαμε, αγαπάμε πολύ το κρασί, τι πρέπει να προσέξουμε στις ετικέτες μιας φιάλης, ενός κρασιού, για να δούμε ότι αυτό το κρασί είναι καλό, είναι ποιοτικό, ας το αγοράσω. Παιδιά, κατά κύριο λόγο, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Είναι πάρα πολλά. Από χρονιά. Η χρονιά, δηλαδή, όσο πιο. Όσο πιο παλιό ή όσο για πιο παράδειγμα, πρόσφατο. Μπορώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω σαν κανόνα ότι κατά κύριο λόγο τα λευκά ή τα ροζέ πρέπει να καταναλώνονται όταν είναι φρέσκα. Οπότε κοιτάμε πάντα τη χρονιά που γραφάμε. Okay. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ποικιλίες. Ένα χρόνο οι διαφορά οποίες... από το τώρα, ναι, δύο. Ναι, ένα χρόνο γραφεί ετικέτα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες έχουν δυνατότητα να καταναλωθούν και λευκές και ροζέ και μετά από 2 και μετά από 3 χρόνια. Αν έχουν περάσει βαρέλι, ποικιλίες όπως για παράδειγμα το ασύρτικο μπορεί να υποδεχθεί και παραπάνω χρόνια παλαίωση. Δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι στάνταρ. Ή μπορεί το ροζέ μας κρασί να έχει περάσει και το συγκεκριμένο βαρέλι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε άμεσα στον καταναλωτή ότι να αποφύγει να πιει κρασί λευκό ή ροζέ το οποίο δεν είναι φρέσκο. Ναι, μεν μπορούμε να του. Άρα πρέπει να το δοκιμάσουμε αποκλειστικά για να δούμε. Και πέρα από το να τι γίνεται. Πολλές φορές όμως τις πληροφορίες αυτές, αν έχει περάσει βαρέλι ή αν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο το κάνει να καταναλώνει και μετά από 2 ή 3 χρόνια ή 4, συνήθως το αναγράφει πάνω η ετικέτα. Δηλαδή, σε περίπτωση που δει ένα λευκό κρασί, είδα, μην είναι της φετινής χρονιάς, αλλά θα αναγράφει πάνω η ετικέτα ότι έχει βαρέλι. Εννοείται πως μπορεί να καταναλωθεί. Και αυτομάτως ξέρουμε ότι και περισσότερο είναι μια χαρά. Όπως και η ποικιλία βιδιανό που δεν προλάβαμε να δούμε, λόγω της υψηλής οξύτητας και του υψηλού αλκοολικού βαθμού, είναι μια ποικιλία η οποία μπορεί να καταναλωθεί και σε 2 ή 3 χρόνια. Απαιτώ δεύτερο να μέρος. Πούμε, θα γίνει δεύτερο μέρος. Να τι πούμε μετά, παιδιά. Ενώ ότι σε 2 εβδομάδες που θα έρθει η στιγμή, να μπορέσουμε να το όχι, συνεχίσουμε. Όχι, δεν το κάνουμε το Αντώνη αυτό. Όχι, Αντώνη, όχι, μπαίνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού, ήταν εξαιρετικό. Εγώ είμαι μαθήτρια. Αυτά τα γαστρονομικά ταξίδια, αυτά τα γευσηγνωστικά ταξίδια μας αρέσουν πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε που έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτή τη τηλεοπτική χρονιά την Κάπα Στάτης και την Ιάσμη Καλαθάκη. Και βεβαίως κάθε φορά ένα εναλλακτικό πρόσωπο και ένα συνεργάτη στην Κάπα Στάτης. Και αποδεικνύεται και εμπράκτως, αποδεικνύεται και σε εμάς και καθημερινά μέσα στους χώρους εργασίας, στα ξενοδοχεία όλης της Κρήτης, στα κτήματα, στους γάμους, στις βαφτίσεις, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Αποδεικνύεται για ποιο λόγο είστε εκεί που είστε. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο, γεια.